Ύψη παραμένουν οι τιμές βασικών προϊόντων, με την τιμή του κρέατος να έχει αυξηθεί στη χώρα μας μέσα σε ένα μήνα, το Δεκέμβριο δηλαδή, πάνω από 6%, δύο ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή, πάνω από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Το μοσχάρι φεύγει από τους παραγωγούς 6 ευρώ το κιλό και φτάνει στους καταναλωτές πάνω από 12. Είναι βασικά προϊόντα και αναγκαστικά τα αγοράζουμε. Πρωταθλητισμό ανατιμήσεων κάνει η χώρα μας σε 18 προϊόντα από τις συνολικά 25 βασικές κατηγορίες της Eurostat. Μεταξύ των πρωταθλητών στις αυξήσεις και το κρέας που τον Δεκέμβριο ανατιμήθηκε στη χώρα μας κατά 6,5% έναντι 4,1% στην Ευρωζώνη. Τα βασικά που χρειαζόμαστε. Το χοιρινό αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,4% όταν στην Ευρωζώνη ανατιμήθηκε κατά 5,7%. Το μοσχάρι το πληρώνουν οι Έλληνες ακριβότερα κατά 6,1% ενώ η Ευρωπαίοι κατά 2,9%. Τα πουλερικά αυξήθηκαν στη χώρα μας κατά 4,3% ενώ στην Ευρωζώνη κατά μόλις 0,7%. Οι ανατιμήσεις είναι μάλιστα μεγαλύτερες ακόμα και σε κρέατα στα οποία η Ελλάδα είναι αυτάρκης και τα εξάγει. Το αρνί και το κατσίκι, για παράδειγμα, έχει ακριβήνει πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, μιας και ανατιμήθηκε κατά 8,6% έναντι 5,1% στην Ευρωζώνη. Το κατσίκι και το αρνί έχει φτάσει στα ύψη. Αναγκαστικά θα παίρνουμε όλο κοτόπουλο. Έτσι, σήμερα καταλήγουμε να πληρώνουμε το χοιρινό σε σούπερ μάρκετ από 6,5 ευρώ έως 8 ευρώ και 56 λεπτά, το μοσχάρι από 11 ευρώ και 50 λεπτά έως 12 ευρώ και 80 λεπτά, το κοτόπουλο από 2 ευρώ και 99 λεπτά στο καλάθι του νοικοκυριού έως 6 ευρώ και 24 λεπτά, ενώ αρνί και κατσίκι κοστίζουν από 11 ευρώ και 90 λεπτά έως 12 ευρώ. Το μοσχάρι κυμαίνεται στα 12 ευρώ, το χοιρινό στα 7 περίπου, το κατσίκι στα 15, το αρνί στα 14. Και περίπου στα 3,5 με 4 το κοτόπουλο. Ο παραγωγός λοιπόν δίνει φθηνά γιατί δεν ξέρει τι να το κάνει και οι εμπόροι το εκμεταλλεύονται. Ξεκινώντας από το μοσχαρίσιο κρέας, σε εμάς από τον παραγωγό φεύγει γύρω στα 6 ευρώ. Στην αγορά φτάνει ανάλογα πώς πουλιέται σε τι τεμάχιο από 10 μέχρι και 14 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και στα αρνάκια τα οποία φεύγουν περίπου από τις μονάδες αρνιά κατσίκια, η τιμή ανάλογα με τα κιλά τους είναι από 6 μέχρι 7 ευρώ και το βόλιο το οποίο φεύγει από εμάς κοντά στο 3 ευρώ. Βέβαια μεγάλη διαφορά υπάρχει και στο βόλιο και με τις ελληνοποιήσεις που γίνονται σε πολύ βαριά ζώα τα οποία έρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη. Παίρνουμε χαμηλές τιμές και πουλούνται στην Ελλάδα σαν μοσχαρίσια. Γι' αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης δρομολογεί από τον Μάρτιο την πρωτοβουλία καθαρές τιμές σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο να μπει ένα φρένο στην κερδοσκοπία των μεσαζόντων.